με τις ευλογίες του Θεού, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Θεοκλήτου, το Κέντρο Νεότητας Άγιος Κήρυκος της Μητρόπολης μας, σε συνεργασία με την Μητρόπολη Γρεβενών, η Παιδική και Νεανική Χοροδία και των δύο Μητροπόλεων, είναι εδώ για να να αποτίσουν και αυτοί έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της Πτολεμαΐδας και όχι μόνον, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο των 200 ετών τα οποία εορτάζουμε αυτήν την περίοδο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η εκδήλωσή μας έχει ως γενικότερο τίτλο «Για την πίστη και τη λευτεριά από το Καλή Μάρμαρο στην Πτολεμαΐδα». Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαμε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο σε συνεργασία οι δύο χοροδίες, καθώς έχουμε κοινή μαέστρο στο Καλή Μάρμαρο στην Αθήνα, εκδήλωση που ιστορική συναυλία θα έλεγε κανείς, που πραγματοποίησε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με χίλιους χοροδούς από όλη την Ελλάδα, και ένα μέρος από αυτήν την εκδήλωση το φέρνουμε και εδώ για να δούμε και εμείς, για να απολαύσουμε μάλλον αυτόν τον κόπο όλων των παιδιών, ο οποίος έγινε όλη αυτή την περίοδο μέσα στο καλοκαίρι, που είναι δύσκολο να γίνουν εκεί πρόβες, και ακόμη και τώρα και που έχουν ξεκινήσει οι δραστηριότητες των παιδιών. Έτσι και σε συνεργασία βέβαια και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με τον Δήμο Εόρδεας, είμαστε σήμερα εδώ για να πραγματοποιηθεί αυτή η υπέροχη εκδήλωση. Αυτή η συναυλία είναι γέννημα και θρέμα του αυτής της συνεργασίας, όμορφης συνεργασίας που έχουν αναπτύξει η Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας μαζί με τη Μητρόπολη Γρεβενών, καθώς τα κέντρα νεότητας, οι υπεύθυνοι τους, δηλαδή ο πατήρ Θεονάς και ο Ομιλών, έχουμε συνεργαστεί και άλλες φορές σε διάφορα επίπεδα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε από κοινού να συμπράξουμε, καταρχήν πηγαίνοντας στην υπέροχη και μεγαλειώδη συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό στο Καλλιμάρμαρο στάδιο μετά από πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αφού λοιπόν πραγματοποιήσαμε εκείνο το κοινό ταξίδι και αφού έχουμε και κοινή μαέστρο, ο στόχος μας είναι κοινός. Και ποιος είναι ο στόχος? Να μπορούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες τις μουσικές η Εκκλησία να προσφέρει πολιτισμό και μία άλλη πρόταση ζωής στα παιδιά μας. Με αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν έχουμε κάνει αυτή την σύμπραξη, και καθώς ξέρουμε ότι και για έναν άλλο λόγο συμβαίνει η σύμπραξη, ότι καθώς οι περιοχές μας ολοένα φθήνουν και περισσότερο, καλό είναι ο καθένας να μην κοιτάει μόνο τα του χώρου του και της περιοχής του, αλλά να μπορούμε μεταξύ μας η γειτονιά να συμπράττει ώστε να στηρίζει ένας τον άλλον και έτσι να βγαίνουν όμορφες στιγμές όπως αυτήν. Χοροδία Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, και σε σύμπτυξη με όμορφο κάλεσμα η Παιδική Χοροδία Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών. Έτσι, αφού είχαμε τα παιδικά τμήματα, κάναμε σύμπτυξη και τα νέα τμήματα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, και με την οργάνωση της μουσικής συνοδείας που έχουμε τους καλλιτέχνες, τους σολίστ, τους αξιόλογους πατέρες μας, τον Πάτερ Θεονά από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών Εορδέας και τον Πάτερ Χρήστο Κούρτη από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, κάνουμε μια πολύ όμορφη σύνδεση, συνεργασία, γιατί πιστεύω ότι η ομαδικότητα είναι το πιο όμορφο πράγμα για να μεταδίδουμε στον κόσμο. Σχεδιάζουμε, υπάρχει μέλλον. Υπάρχει μέλλον, προσπαθούμε, ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα γιατί πρέπει να δείξουμε ότι ναι, είμαστε της Εκκλησίας και εμείς είμαστε εδώ. Όλοι μαζί προσπαθούμε και όλοι μαζί σας θέλουμε και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο εφικτό δυνατόν. Στηρίζουμε την μουσική παιδεία. Και αυτό είναι ένα χάρισμα. Όσποτε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Όσποτε παλικάρια
αγαπητοί, επίσημοι, αγαπητοί αδελφοί, καλά μας παιδιά, χαιρόμαστε σήμερα που με αφορμή την 109η επέτειο των ελευθερίων της πόλεως μας και στα 200 χρόνια της έναρξης της Επανάστασης τελείται αυτή η εκδήλωση με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να είναι ανάμεσά μας σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν το επιτρέπεται λόγω ενός προβλήματος που έχει και λόγω και της ηλικίας του. Η ευχή του όμως είναι αρκετή για την επιτυχία της εκδήλωσης. Εξάλλου είναι δεδομένη, γιατί πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, συμμετείχε αυτή η χοροδία και επιτυχώς διεξήλθε εκεί μαζί με άλλες χοροδίες από όλη την πατρίδα μας για να τιμήσουμε αυτά τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Χαιρόμαστε λοιπόν που και μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν σταματά ο πολιτισμός, δεν σταματά η μουσική, γιατί η μουσική, τα παιδιά και τα λουλούδια είναι βασικά στοιχεία της δομής του κόσμου. Εάν λείπαν αυτά, θα ήμασταν πολύ φτωχότεροι. Να ευχαριστήσουμε και τον Δήμο που έδωσε την άδεια στην αίθουσα αυτή, στο Πολιτιστικό Κέντρο, ιδιαίτερα τους δύο υπευθύνους της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, τον Πατέρα Χρήστο, και της δικής μας Μητροπόλεως, τον Πατέρα Θεωνά, τους υπευθύνους νεότητος, που αγωνίζονται για τα νέα παιδιά, την μαέστρο μας, τα παιδιά της ορχήστρας και τον εξαιρετικό σολίστα μας, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα, τον κύριο Χατζημανόλη, και τον ευχαριστούμε. Και περιμένουμε να σας ακούσουμε με συγκίνηση και ευχαρίστηση. Την πίστη και τη λευτεριά. Σε κάθε επέτειο θυμόμαστε το παρελθόν, στην πραγματικότητα όμως αξιολογούμε το παρόν και ατενίζουμε το μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Καλούμαστε να θυμηθούμε ηρωικά κατορθώματα, πράξεις αυτοθυσίας, προγόνους που πλήρωσαν τις αποφάσεις τους με αίμα. Οι πρόγονοί μας της εποχής του 1821 πίστεψαν στο όραμά τους. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί κορονίδα μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και έχουν σκοπό να τιμήσουν τους ήρωες του 1821. Σήμερα έχουμε κοντά μας παιδιά, νέους, που θα προλάβουν τη σκυτάλη της πατρίδας και θα μεταφέρουν τα μηνύματα στις επόμενες γενιές. Είναι μεγάλη μας τιμή που η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη των Γρεβενών, μας παρουσιάζει μουσικά σύνολα. Και αυτό να αποτελέσει την αρχή υπέροχων γεγονότων που θα βοηθήσουν το πνευματικό και ποιμαντικό έργο της. Συγχαρητήρια σε όλους που συνέλαβαν στην υπέροχη αυτή μουσική παράσταση. Ο βίος του Αγίου σε κινούμενα σχέδια, σε κόμικ. Ναι, είναι μια έκδοση, η πρώτη έκδοση θα λέγαμε, του Κέντρου Νεότητας Άγιος Κύρικος της Μητρόπολης μας, η οποία έχει ακριβώς να κάνει με την ζωή του σε ένα εικονογραφημένο κόνικ, είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί καλά στην κάμερα, το οποίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Μητρόπολης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με παιδιά τα οποία, φοιτητές, οι οποίοι κάναν την πρακτική τους άσκηση όλη αυτή την περίοδο, αυτούς τους 3 μήνες όπως ορίζει ο νόμος, στην Μητρόπολη μας, και ανάμεσα στα άλλα τα οποία έκαναν, κάποια φιλεργασίες για την κατήχηση, έκαναν με δική τους πρωτοβουλία ένα κόμικ, το οποίο παρουσιάζει ουσιαστικά την ζωή του Αγίου Κυρίκου, έτσι για μικρά παιδιά εικονογραφημένο, και το οποίο θα το διανέμουμε δωρεάν τώρα στα παιδιά και στους γονείς βέβαια, για να μάθουν έτσι με έναν σύγχρονο, θα έλεγε κανείς, τρόπο, το ποιος ήταν αυτός ο Άγιος Κύρικος, αυτό το μικρό τρίχρονο παιδάκι, το οποίο μας ευλογεί και μας αγιάζει όλα αυτά τα χρόνια. Μία από τις πρώτες εμφανίσεις ήταν στο Καλλιμάρμαρο στάδιο μόλις το προηγούμενο μήνα. Στη μεγαλειώδη και ιστορική αυτή εκδήλωση, την οποία οργάνωσε με ιδιαίτερο μόχθο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,
καλώντας δεκάδες χοροδίες από τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και αριθμώντας συνολικά περίπου 1000 μέλη χοροδιών. Καταλήγοντας, για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας και να μην σας κουράζουμε, οφείλουμε εκ βάθους καρδίας, αγαπητικά, και ειδικά να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, Πατέρα Θεόκλητο, ο οποίος μας δίνει τις πατρικές του ευλογίες και την αγάπη του για όλους μας τις δάσεις. Και ξεκινούμε. Θα έλεγε κανείς πως δεν υπάρχει Έλληνα σε όλο τον κόσμο που να μην γνωρίζει το πιο διαδεδομένο προεπαναστατικό ύμνο που γράφτηκε ποτέ. Πρόκειται και φυσικά για τον Θούριο. Όλοι, από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο, όταν βρισκόμασταν ακόμα σε νηπιακή ηλικία, μάθαμε για τον Ρήγα Φεραίο. Ο άνθρωπος αυτός συνέθεσε το έμετρο αυτό κείμενο το 1797, με στόχο τον ξεσηκωμό των Ελλήνων, οι οποίοι επί αιώνες βρίσκονταν κάτω από το ζυγό των Τούρκων. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε βέβαια πως ο ύμνος αυτός κατ' εκείνη την εποχή αποτελούσε το τρίτο μέρος ενός επαναστατικού φυλαδίου. Στους 40 λοιπόν πρώτους στίχους ο Ρήγας Φεραίος εγκομιάζει την ιδέα της ελεύθερης ζωής και προσκαλεί τόσο τους Έλληνες όσο και όλους τους βαλκανικούς λαούς σε ξεσηκωμό. Όμως οι Έλληνες, οι άνθρωποι αυτοί, γνωρίζοντας ότι ήταν πρόγονοι ηρώων, δεσμεύονταν με όρκο ιερό ότι θα αγωνιστούν για να ελευθερώσουν το υποδουλωμένο γένος τους με την μακραιόν ιστορία. Πόσοι προπατορές μας ορμούσαν σαν θεριά, για την ελευθερία πηδούσαν στη φωτιά. Έτσι κι εμείς αδέλφια, να αρπάξουμε για μια τα άρματα να βγούμε από την πικρή σκαμπά. Ελεύθερη ψωγή,